Για ποιον χτυπάει καμπάν καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής. Χαίρετε καλή μου χριστιανή, χαίρετε καλή μου φίλη. Τετάρτη απόγευμα πρώτη του μηνός, καλό μήνα, χρόνια πολλά στον αργύριο το φίλο μου, στις σε όλους τους γνωστούς που φέρουν, τους ανάργυρους που φέρουν το όνομα του Αγίου, χρόνια πολλά και στις γυναίκες που φέρουν το όνομα, το αντίστοιχο, γιατί κάποιες γιορτάζουν και σήμερα, χρόνια πολλά και στους, στο φίλο μου το Δαβίδ, που γιορτάζουμε τον Όσιο Δαβίδ, γιατί στο χωριό μου όλοι όσοι φέρουν το όνομα Δαβίδ γιορτάζουν σήμερα, που είναι πρώτη του μηνός, όπου πανηγυρίζει το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ. Καλό μήνα σε όλους. Και όχι μόνο καλό μήνα, να είναι και ειρηνικό ο μήνα. Βλέπετε υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Καταρχήν έχουμε φτάσει στο Νοέμβριο και όπως βλέπετε ακόμη είμαστε με κοντομάνικα. Οι θερμοκρασίες αγγίζουν σχεδόν τους 30 βαθμούς ημιρεσίους, κάτι περίεργο για την εποχή. Δεν έχουν καταλάβει. Ο λογισμός μου λέει ότι αυτό που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ότι η πόλη θα ελευθερωθεί μετά από τις δύο Πασχαλιές είναι τώρα. Και δεν εννοούσε Πασχαλιές να πέσει το Πάσχα με τον Ευαγγελισμό που γίνεται αυτό, εννοούσε δύο Πασχαλιές ανοιξιάτικες. Αυτό τον καιρό, αντί να έχουμε φθινόπουρο, έχουμε Πασχαλιά, έχουμε άνοιξη. Μου στείλε ο φίλος μου ο Χρήστος, από την Θεσσαλία έχουν οι άγριες καχλαδιές και τα πουρνάρια ανθίσανε. Έχουν ανθίσει πολλά λουλούδια άμα θα δείτε που είναι ανοιξιάτικα λουλούδια. Δεν έχουν καμιά σχέση με το φθινόπωρο. Και βλέπουμε ότι αυτή η ζέστη βασιλική ακόμη. Ο βασιλικός θυμάμαι εγώ από τη μάνα μου τον δίναμε του σταυρού γιατί ξέραμε ότι μετά δεν αντέχει. Αρχίζουν τα κρύα, τα πρωτοβρόχια και ο βασιλικός ξεραίνεται. Ακόμη η βασιλική είναι καταπράσινη. Οπότε βλέπετε ότι ο λογισμός μου εμένα μου λέει ότι έχουμε δύο πασχαλιές. Η μία μεσολάβησε το καλοκαίρι και έχουμε και η δεύτερη πασχαλιά, το φθινόπωρο. Έτσι λέω. Σε αυτά συνηγορούν και τα λεγόμενα των Αγίων μας. Τι έλεγαν λοιπόν οι Άγιοι μας. Οι Άγιοι μας λέγανε για τον πόλεμο και οι φωνές αυτών που γνωρίζουν αυξάνονται συνεχώς. Έχουμε, ερχόμαστε, είμαστε, πλέον στο σημείο μηδέν των τελικών γεγονότων. Και τι είναι, ποια είναι τα τελικά γεγονότα. Στα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Έχουμε πλέον τη σύραξη στη Μέση Ανατολή, η οποία αργά ή γρήγορα θα γενικευτεί. Όλοι λένε ότι οι Αμερικανοί παρέστησαν κάτω με τόσα πλοία και τόσο στρατό και τα ανατοϊκά στρατεύματα γιατί λέει θέλουν να προστατεύσουν το Ισραήλ από μια ενδεχόμενη επίθεση του Ιράν. Αυτό είναι σαν δικαιολογία, είναι μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά είναι ότι ο στόχος είναι το Ιράν. Απλώς αυτό τον καιρό γίνεται μια εκαθάριση εσωτερική του Ισραήλ, να μην έχει προβλήματα από τη Χέσμπολάχ και από, την, από στη Γάζα, από τη Χαμάς, για να μπορέσει να κάνει το μεγάλο χτύπημα για το οποίο έχουν γίνει ασκήσεις τεράστιες. Θυμόσαστε τις κοινέ ασκήσεις της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας με τις Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας που είχαν τα αεροπλάνα, είχαν το διάστημα, η άσκηση ήταν προσωμείωση του, διαστή, του διαστήματος, δηλαδή της απόστασης, να το πω έτσι, που μεσολαβεί από Ισραήλ-Ιράν. του κάνανε απόσταση από Ισραήλ-Ελλάδα, ήταν η ίδια απόσταση έτσι ώστε να δούνε πώς μπορούν να χτυπήσουν το Ιράν. Ήταν μια, όχι μια άσκηση, έγιναν πολλές ασκήσεις κοινέ, όπου τα Ισραηλινά αεροπλάνα πήγαιναν στο αεροδρόμιο στον Άραξο νομίζω αν δεν κάνω λάθος, και στην Ανδραβίδα. Άρα λοιπόν η προετοιμασία κάτω είναι για το γενικευμένο πόλεμο στο Ιράν. Από τη στιγμή λοιπόν που θα γίνει ο πόλεμος που θα ξεσπάσει και θα γίνει επίθεση στο Ιράν δεν ξέρω, θα είναι Νοέμβριος, θα είναι Δεκέμβριο θα είναι Ιανουάριος, πάντως η επίθεση θα γίνει πολύ σύντομα. Από τη στιγμή λοιπόν που θα γίνει η επίθεση στο Ιράν θα γενικευτεί ο πόλεμος. ο λογισμός μου μου λέει, αλλά και οι ρίσεις των Αγίων, των σύγχρονων Αγίων, των εν ζωή Αγίων Γερόντων, μιλάνε πλέον ότι ο πόλεμος θα είναι παγκόσμιος. Προχθές μίλησα με το φίλο μου τον Κίμωνα ο οποίος ήταν κοντά στον πατέρα Παναγιώτη αρκετό καιρό γιατί πήγαινε και τον βοηθούσε πάνω στο, στη, στο βαλάρι και κατά τη συζήτηση μου είπε το εξή. Κάποια στιγμή λέει που ήταν βροχερός ο καιρός, ήταν πριν από δέκα χρόνια περίπου όπως μου είπε ο Κίμωνας, ήταν ο παππούλης κάτι σαν έβλεπε μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και είπε πω πω τι γίνεται. Τι γίνεται μωρέ του λέει. Τι γίνεται παπούλι; Θα έρθει μωρέ ο παγκόσμιος πόλεμος. Θα έρθει το σφράγισμα. Ή θα έρθει η πτώση του Αγίου Όρους. Ή θα πέσει λέει το Άγιο Όρος. Και κοντοστάθηκε κάποια στιγμή σκέφτηκε. Μάλλον και τα τρία λέει αυτά τρέχουν ταυτόχρονα. Το ένα ποιο θα προλάβει το άλλο. Αλλά μάλλον θα προλάβει Παγκόσμιος πόλεμος. Αυτά είπε ο παππούλης τότε πριν από δέκα χρόνια στον Κίμωνα. Γράφουμε στην εφημερίδα ολόκληρο αναλυτικό το διάλογο που ακολούθησε γιατί μετά διατυπώθηκαν πολλά ερωτήματα από τον Κίμωνα και απορίες πάνω στα τρία τι είναι αυτά. Μίλησε για το Άγιο Όρος, για την πτώση του Αγίου Όρους, είπε ότι τα κονδύλια, τα ευρωπαϊκά κονδύλια που έχουν δοθεί στο Άγιο Όρος θα αποτελέσουν την αιτία για να πέσει το Άγιο Όρος. Ένα είναι αυτό γιατί θα, κάνει, λέει, θα κάνουν λογαριασμό οι Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Θα ζητήσουν λοιπόν, θα έχουν απαιτήσει. Ήδη από το 2003 υπάρχει ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάργηση του Άβατου. Του Αβάτου. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο Παπούλης όπως είπε υπάρχει πίεση από τη μεριά του αντίχριστου, του, του θυρίου της Ρώμης, όπως έλεγε τον Πάπα, για πίεση προς τον στον Οικουμενικό Πατριάρχη για επίσκεψη του Πάπα στο Άγιο Όρος. Αυτό πρέπει να γίνει πριν από λίγο καιρό, πριν από δύο χρόνια, όταν ετοίμαζαν μια ε, κοινή πορεία του Οικουμενικό ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και ο Πάπας θα ξεκινούσαν από τη Νέα Καρβάλη και από τον Άγιο, από τον Ναό του Αγίου Γρηγορίου και θα, περνούσαν, θα πήγαιναν στους Φιλίππους στο προσκύνημα της Αγίας Λιδίας και θα έκαναν μετά στα βήματα του Αποστόλου Παύλου με μια στάση στη Θεσσαλονίκη και από τη Θεσσαλονίκη θα πήγαινε και μάλιστα είχε βγει τότε και η διάδοση ότι θα πήγαινε στο μοναστήρι ο Πάπας δεν θα πήγαινε στις Καριές αλλά θα πήγαινε στο μοναστήρι του, της Ξενοφόντους, Μονή Ξενοφόντους, όπου εκεί ο ηγούμενος έχει, παρτίδες, με, έχει ανοίξει παρτίδες. Ο, 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 Αλέξος, ο, πατήρ Αλέξος έχει ανοίξει παρτίδες με τη Δύση. Έχει πάει, έχει χωροστατήσει σε σπερινό με παπικούς και λένε διάφορα, θα πήγαινε εκεί. Τότε υπήρχαν όμως αντιδράσεις από το Άγιο Όρος, έγινε μια προσπάθεια και τότε να απομακρυθούν οι εσφυγμενίτες που αντιδρούν στον Πατριάρχη, η παλιά αιμονή εσφυγμένου που είναι μέσα οι εσφυγμενίτες, οι μοναχοί και, και δεν καρποφόρησε και κάτι έγινε τότε και δεν έγινε το ταξίδι αυτό του Πάπα στην Ελλάδα. Γιατί κάτι μεσολάβησε, δεν θυμάμαι, κάποιο μεγάλο γεγονός, κάποια καταστροφή πάντως και ματαιώθηκε όλη αυτή η διοργάνωση. Πιέζει λοιπόν και ο Πάπα να μεταβεί στο όρο. Ο Παπούλης είπε ότι τα χρήματα που έστρανε οι, οι, οι Βρυξέλλες έχουν λέει, αλλοιώσει τον μοναχισμό του Αγίου Όρου, τον αγιορείτικο μοναχισμό και έχουν αλλάξει κατά πολύ τα δεδομένα και αντί για παραγωγή Αγίων όπω έπρεπε, καρποφόρων, των καρποφόρων ασκητικών δέντρων, έλεγε ο Παπούλη, έχουμε λέει άλλα πράγματα. Εκεί έχουμε business, έχουμε περισσότερο εκοσμήκευση στο Άγιο Όρος και περισσότερο ξύλινο λόγο. Δεν έχουμε μετάδοση του ορθόδοξου βιώματο όπω το βιώνει ο μοναχό στο Άγιο Όρο μέσα από την προσευχή, από την αδιάλειπτη προσευχή του και από την συνεχή άσκηση, καθημερινή άσκηση όπως έχει ορκιστεί ότι θα μεταβαίνει για να βρίσκεται πιο κοντά στο Θεό. Αυτά έλεγε το Άγιο Όρο. Για το φράγισμα τα έχουμε γράψει για τον Παπούλη, ήταν για τι ταυτότητε όπου έλεγε για τον. Ε, ότι ήταν ενάντια στο, στο ταυτότητε ο Παπούλη, είπε θα πέσουν πολλοί ραβδούχοι και έλεγε κάποτε ότι το γράψαμε και στο στήλο Ορθοδοξία πριν από δύο τον Αύγουστο, ότι πολλοί ραβδούχοι τρέχουν να μοιάσουν ε, στους σταυρωτές να πάρουν θέση δίπλα λέει στους σταυρωτές του Κυρίου. Έτσι έβλεπε, μέσω, μέσω των ταυτοτήτων. Θα πέσουν λέει. Πολύ πνευματική. Αυτό το έχει πει και ο Άγιος Παΐσιος στην επιστολή του, την οποία κακώς κάποιοι και μάλιστα και ερωμένοι προσπαθούν να αμφισβητήσουν. Η επιστολή είναι γνήσια και μάλιστα ο καθηγητής και πολύ επιστήθιος φίλος του πατρός Παϊσίου, το είπαμε και σε άλλη εκπομπή, ο κύριος Καρακατσάνης, όταν έδωσε ο την ιδιόχειρη επιστολή του ο Άγιος Παΐσιος να τη διαβάσει του είπε να κάνει μια διόρθωση εκεί που έλεγε φασκιώνουν οι πνευματικοί θα φασκιώνουν τα παιδιά τους ο... έγραφε ο Άγιος Παΐσιος εκ παραδρομής θα φασκελώνουν και τόσβησε, αφού το σβησε αφού του είπε ο καθηγητής και έγραψε φασκιώνουν και εκεί φαίνεται το κενό στην ιδιόχειρη επιστολή το οποίο δίνει, ήταν και κενό γνησιότητες να λέγαμε έτσι. Φαίνεται ότι ήταν γνήσια η επιστολή, δεν αμφισβητείται γιατί ο, ο Άγιο Παϊσίος την είχε αυτή την επιστολή δημοσιεύσει, ενώ ήταν ζωή. Τότε δεν την αμφισβητούσε κανεί. Σήμερα σου λέει: θα, το, θα ρίξουμε και αυτή εκεί την, μια σπόντα, και όποιο πιάσει, ότι είναι παρά, ότι είναι πλαστή, ότι είναι, δεν είναι του Αγίου Παϊσίου κτλ. Αυτά για το σφράγισμα. Για τον Παγκόσμιο Πόλεμο έλεγε ότι τα γεγονότα θα γίνουν. Ο Παπαπούλη και θα προηγηθεί, μάλλον λέει, θα προλάβει ο Παγκόσμιο Πόλεμο, χωρί όμω να τονίζει από πού θα αρχίσει. Ο Παπαπούλη δεν το τόνισε αυτό ποτέ. Μόνο είπε ότι ε, μετά τα γεγονότα αυτά θα μα οδηγήσουν στην πόλη. Θα μας, και μάλιστα και στον ομιλούντα του είχε πει ότι θα κοινωνήσει στην Αγία Σοφιά. Αυτό το περιμένουν πώς και πώς. Βέβαια τώρα η Αγία Σοφιά έκλεισε, και κάποιοι ρωτήσανε ε, για να, να του πούμε για ποιο λόγο έκλεισε. Το λόγο δεν τον ξέρουμε. Υποπτευόμαστε ότι ο λόγος είναι ότι κάτι φανερώθηκε από τα έργα που κάνουν εκεί οι Φιλανδοί, τα έργα με αποκάλυψης των ψηφιδωτών που υπάρχουν και των αγιογραφιών και υπάρχει μια τουρκική παροιμία που συνδέεται με τα έργα αυτά που είναι με το μάτι του Παντοκράτορα, ότι όταν νομίζω, νομίζω είναι το μάτι του Παντοκράτορα, όταν εμφανιστεί το μάτι του Παντοκράτορα, τότε θα... Η πόλη θα επανέλθει στα χέρια των Ελλήνων. Έχουμε τον Ερντογάν λοιπόν απέναντι, όλοι νομίζουν ότι οι περισσότεροι Έλληνε ότι ο Ερντογάν είναι εχθρό τη Ελλάδος, ότι μισεί την Ελλάδα. Κάθε άλλο, επί Ερντογάν δεν πειράχτηκε καθόλου η Ελλάδα. Κοιτάξτε, ο τόσο ω πρωθυπουργό όσο και ω πρόεδρο στην Τουρκία δεν πειράχτηκε ούτε μια σπιθαμή από την Ελλάδα. Οι κεμαλιστές πείραξαν την Ελλάδα τότε με τα Ήμια και οι κεμαλιστές ήταν πάλι στην Κύπρο και οι κεμαλιστές θα επανέλθουν αφού οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους επιδιώξουν και επιδιώκουν να απομακρύνουν το πάση-πάση θυσία των Ερντογάν. Άλλωστε ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή πατάει σε δύο πόδια. Το ένα είναι στη Ρωσία και το άλλο είναι στη Δύση. Ανάλογα λοιπόν με το πού γέρνουν τα πράγματα πατάει πότε εκεί, πότε εδώ και πότε πατάει πουθανά. Άρα λοιπόν είναι πρόβλημα. Οι Αμερικανοί ξέρουν ότι δεν μπορούν να χτυπήσουν το Ιράν έχοντας ως ουδέ, έξω και ουδέτερο κράτος την Τουρκία. Δηλαδή πρώτα θα καθαρίσουν την Τουρκία, θα καθαρίσουν τον Ερντογάν. Το πώς δεν το ξέρουμε. Πιστεύω όμως ότι ε, θα την οδηγήσουν, θα εξαναγκαστούν ίσω μέσω του Μπαξελή, ίσως μέσω ακραίων πολιτικών φωνών στην Τουρκία, θα τον εξαναγκάσουν τον Ερντογάν ή κάποιον άλλον μετά που θα ακολουθήσει τον Ερντογάν να επιτεθεί στην Ελλάδα. Ο Άγιος Γέροντας Ιωσήφωβα το Παιδινός είπε ότι το Ισραήλ θα ερεθίσει την Τουρκία και η Τουρκία προκειμένου ε, να θα θυμώσει πολύ και θα ξεσπάσει την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο παίζει. Και πώς παίζει καλή μου χριστιανοί και καλέ μου χριστιανές. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή βλέπει ότι τα πράγματα δυσκολεύουν για αυτή. Βλέπει ότι οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ ολόκληρο είναι έτοιμο και ετοιμάζεται για το Ιράν. Αυτή είναι μέλο του, του ΝΑΤΟ, δεν μπορεί να πει όχι. Άρα θα προσπαθήσει, όπω λέει ο λαό, Λα, να ανακατέψει τα χαρτιά. Δηλαδή να δημιουργήσει μια ανακατοσούρα στην περιοχή. Η ανακατοσούρα λοιπόν θα είναι αν χτυπήσει την Ελλάδα και αδυνατήσει, έτσι ώστε να αδυνατήσει η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, θα λέγαμε. Αυτό το σενάριο το ξέρουν και εδώ στην κυβέρνηση το ξέρουν πάρα πολύ καλά και το περιμένουν. Βλέπουμε Γι' αυτό βλέπουμε και τις φωνές, ταυτόχρονα με τις φωνές κατά του Ισραήλ, υπάρχουν και οι φωνές κατά της Ελλάδος, υπάρχουν οι φωνές υπέρ της Γαλάζιας Πατρίδας και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, αυτό με τον Ορτογάν δεν θα γίνει. Άρα θα έχουμε αλλαγή στην, στο καθεστώς, από ό,τι φαίνεται, στην Τουρκία πάρα πολύ σύντομα, είτε με φυσικό θάνατο, μέσα σε εισαγωγικά το φυσικό, είτε με κάποιο άλλο τρόπο, με κάποιο ατύχημα, κάποιο, δεν ξέρω πώς θα γίνει, αλλά αν δεν απομακρύνουν, ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι αγκάθι για τις ΗΠΑ Αμερικής και τους συμμάχους της. Είναι αγκάθι στα σχέδια που ετοιμάζονται για το Ιράν. Οπότε θα πρέπει αυτό το αγκάθι να το απομακρύνουν. Το πώς θα το απομακρύνουν, ίσως κτάξουν σε κάποιους να απαλλαγούν από τον Ερντογάν, που στάξουν την εξουσία με αντάλλαγμα κανένα νησάκι. Ίσως και οι Αμερικανοί πέσουν σε αυτό, Πίσω. Σου λέει η Τουρκία, άσε του Ρώσου και το Ιράν, θα σου δώσουμε δίωδο στο Αιγαίο, θα μοιράσουμε το Αιγαίο, το έχουν μοιράσει ήδη, αλλά πω το δώσουν τώρα στα γρήγορα, να μα πάρει δύο-τρία νησιά και κάνε το, όπω το λέμε, να το πω έτσι λαϊκά, κάνε του μπεκί. Με το Ιράν, άσε να το χτυπήσουμε εμεί και δίθεν μην ανακατεύε, μόνο άφησε μα λίγο τι βάσει να μπορέμε να τι χρησιμοποιήσουμε για να είμαστε πιο κοντά. Βέβαια η Τουρκία κρατάει και αυτή τη στάση γιατί φοβάται ότι όλη αυτή η αναπομπούλα το Ισραήλ θα, θα του εκμεταλλευτεί για την αντίθεση της Τουρκίας και τις απειλές της Τουρκίας και θα δημιουργήσει κουρδικό κράτος. Πες και αυτό. Οπότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχτούν εκεί. Εγώ πιστεύω και ο λογισμός μου ότι θα έχουμε μια σύντομη επίθεση της Τουρκίας στην Ελλάδα με αφορμή, δεν ξέρω, αν αυτό γίνει ταυτόχρονα ή αν χτυπηθεί το Ιράν και γίνει ταυτόχρονα το χτύπημα της Τουρκίας εκεί για να υπάρχει ένας αποπροσανατολισμός δεν ξέρω πως θα γίνει πάντως κάτι θα γίνουν, τα λένε τα περιγράφουν οι γέροντες και θα πάμε σε παγκόσμιο πόλεμο αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένε Πολιτείε είδαν ότι η Ρωσία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί κοντά στα σύνορά της γιατί όπως στην Ουκρανία η Ουκρανική αντεπίθεση όχι μόνο απέτυχε πιστεύω ότι πολύ γρήγορα οι Ρώσοι θα φτάσουν στο Κίεβο Απλώς τώρα δεν θέλουν να προχωρήσουν γρήγορα γιατί, γιατί, θέλουν να μαζέψουν όλο και περισσότερο εξοπλισμό της δύση εκεί για να καταστρέψουν εξοπλισμό της δύση στην Ουκρανία και να αποδυναμώσουν ουσιαστικά από οπλικά συστήματα. Γιατί έχουν χαθεί τάνξ, έχουν χαθεί εκεί πολλά πράγματα που έχουν σταλεί, έχουν οπλισμός δυτικός και μισθοφόροι πάρα πολύ. Οπότε αυτό εξυπηρετεί την, Τουρκ... την Ρωσία και γι' αυτό δεν πάει στο Κίεβο. Ενώ το Κίεβο όπως έλεγαν οι πατέρες αλλά και είναι η μητέρα των Ρωσικών πόλεων, η κοιτίδα της Ορθοδοξίας για, τις... για τη Ρωσική επικράτεια. Έτσι παρουσιαζόταν από τον Πατριάρχη Κύριλο και έτσι είναι και από τους Ρώσους στην ιστορία τους. Οπότε κάποια στιγμή θα φτάσουν αλλά ακόμη δεν είναι Καιρό θέλουν, όσο καιρό περισσότερο μπορούν. Θα δείτε όταν σταματήσει και ήδη έχει αρχίσει αυτή η διαδικασία, να σταματήσει η να Δύση να εξοπλίζει την Ουκρανία, ήδη τρία-τέσσερα κράτη έχουν κάνει πίσω. Νομίζω η Σλοβενία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία είπαν ότι δεν στέλνουν πλέον οπλισμό, δεν στέλνουν πλέον οπλισμό στην Ουκρανία θα ακολουθήσει και η Βουλγαρία, οπότε σιγά σιγά έχουμε και τις φωνές αντίδρασης στην Αμερική, δεν θα, σταλεί, δεν θα, αρχίσουν, θα σταματήσει η βοήθεια προς την Ουκρανία, οπότε μετά δεν θα έχει κανένα λόγο η Ρωσία να μην προχωρήσει τάχιστα και θα προχωρήσει την κατάληψη του Κιέβου ίσως και παραπέρα. Αυτό το ένα. Οπότε είπαν ότι εκεί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία Όντα δίπλα στα σύνορα. Έχαν κάνει λάθο εκτιμήσει και πιστεύαν ότι εκεί θα την ταπεινώσουν και θα μπορεί να, να, να κάνει μια, να κάνουν μια διαπραγμάτευση ήτας. Αλλά εκεί απέτυχαν παταγωδός. Οπότε θέλουν να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία μακριά από τα σύνορά της. Και αυτή η ευκαιρία είναι με το χτύπημα στο Ιράν. Η Ρωσία θα αντιδράσει. Έχει στόλο κάτω, έχει στόλο στο, στην Συρία, στο λιμάνι και τη Σταρτούς νομίζω όπως το λένε. Έχει, έχει εκεί και δεν θα επιτρέψει. Να χτυπήσουν οι Αμερικανοί το Ιράν χωρίς αντίπεινα δικά της. Άλλωστε υπάρχει μια στρατιωτική συμμαχία του Ιράν με τη Ρωσία και δεν ξέρουμε και σε ποιο επίπεδο. Αν θα είναι μόνο στα σύγχρονα, στον εξοπλισμό με σύγχρονα ε, αεροπλάνα πέμπτης γενιάς όπως τα λένε τα ε, Σογιού, όπως τα λένε τα 57, δεν τα ξέρω κιόλα έτσι. Σοχόι, τα Σοχόι. Τα Σοχόι 57, τα οποία είναι, πια, δεν τα πιάνει τα ραντάρ κι αυτά δεν ξέρω τι εξοπλισμό θα δώσουν, τι έχουν ρυθμίσει ή θα είναι πάνω στα πυρηνικά. Να τους δώσουν πυρηνική τέτοια ώστε να έχουν μια αντιπαλότητα με το Ισραήλ και να επιτευχθεί η ειρήνη. Δεν ξέρω. Υπάρχει αυτό το θέμα με τη Ρωσία. Οπότε αν χτυπήσουν τη Ρωσία ή αν χτυπήσουν το Ιράν θα μπει στον πόλεμο η Ρωσία στη Μέση Ανατολή και η Κίνα. Και η Κίνα έχει συμφέροντα στη Μέση Ανατολή, έχει ενισχύσει την παρουσία τη, έχει στείλει καμιά δεκαριά πλοία και αυτοί εκεί, και δεν θα αργήσει να στείλει και στρατό στο Ιράν. Έχουν κάνει συμμαχία. Οπότε ο πόλεμο θα γενικευτεί. Θα δούμε, α πούμε, ταυτόχρονη σύραξη με την Κίνα στο Ταϊβάν, στην Ταϊβάν. Γιατί όταν οι Αμερικανοί, για παράδειγμα, απασχολούνται στη Μέση Ανατολή, τότε θα είναι και ευκαιρία τη Κίνα να καθαρίσει το θέμα με το, με το, με το νησί εκεί, την Ταϊβάν. Αυτά είναι λοιπόν από πλευρά προετοιμασιών για τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχει ανασφάλεια. Εδώ ο Μητσοτάκη και η κυβέρνηση ασχολούνται με άλλα πράγματα. Αντί να ενισχύσουν όπω ο Μηταξάς το λαό και να του, πάρουν, να του δώσουν τη δυνατότητα να μπορεί να αντέξει μια τέτοια κατάσταση, να κάνουν προμήθειε. Ο Μεταξά τι είχε κάνει. Είχε βοηθήσει του Έλληνε και είχε ο καθένα είχε μια αυτάρκεια η οποία τον κράτησε και γι' αυτό δεν είχαμε πολλούς θανάτους, μόνο στις πόλεις είχαμε θανάτους από την πείνα. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να υπάρξει και τώρα, μια κατάλληλη προετοιμασία. Αντί γι' αυτό όμως αυτό ασχολείται με τη μείωση λέει, των μετρητών, με, την, με, τους, με, τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, με χίλια δυο άλλα τα οποία είναι ανώδυνα και τα περνάνε στον κόσμο έτσι για να, για να βρίσκονται σε δουλειά, για να τον αποπροσανατολίζουν. Οι γέροντες λένε προετοιμαστείτε. Γράφαμε και στο στήλο Ορθοδοξία το τελευταίο τεύχο Χριστιανοί προετοιμαστείτε. Δεν είναι δικά μα λόγια, είναι λόγια των γερόντων. Να έχουμε μια αυτάρκεια, καταρχήν. Όσοι έχουν χωραφάκι και μα ακούνε από επαρχίε, να μπορέσουν να το καλλιεργούν, να το έχουν το χωραφάκι του έτοιμο. Να δώσουν τη δυνατότητα μια καλλιέργεια, να μπορούν να φάνε κάποιο, κά, κάτι από το χωράφι του, κάποιο καρπό. Το δεύτερο είναι τα ζωντανά του, να έχουν κοτούλε, να έχουν και καμιά κατσικούλα και μάλιστα είχαμε και εμφάνιση όπως είπαμε της Αγίας Γερόντισσας Γαλακτίας πολλά τα θαύματα, πάρα πολλά με τη Γερόντισσα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ζούμε, τι να σας πω, είναι τόσο, τόσο έντονη η παρουσία της μέσα στον κόσμο που εγώ δεν το έχω δει σε άλλον Άγιο. Ειλικρινά σα το λέω. Και με το και ο πατήρ Παναγιώτης, αλλά πιο έντονη παρουσία από τους Αγίους είναι της Γερόντισσας. Παρουσιάζεται παντού με την πρώτη. Έχει παρουσία, παρουσιάστηκε τώρα σε, μια, σε ένα νεαρό ο οποίος το γράφουμε στο της του στήλου Ορθοδοξίας του Νοεμβρίου ο οποίος είναι και αυτός αποκαλυπτικός όπως κάθε στήλος το γράφουμε, παρουσιάστηκε και, και έκανε, του καθάρισε την καρδιά είχε 20 χρόνια πρόβλημα με την καρδιά του, 37 χρονών και παρουσιάστηκε με τη στολή γιατρού, είχε λευκή στολή και η μάνα της, η μάνα του παιδιού το περιέγραψε, είναι ζωντανό θαύμα. Να την επικαλείστε στις προσευχές σας. Είναι, θα έλεγα, από τους γρήγορα, από τάχιστη αντίδραση της γερόντισσας. Το βλέπω εγώ, δεν μπορώ να σας περιγράψω τα βιώματα που έχουμε τη γερόντισσα. Δεν περιγράφονται γιατί θα με πούν τρελό κάποιοι. Θα μου πούνε όταν θέλω τη ρωτάω κάτι και μου απαντάει. Τι να σας πω. Με τον τρόπο της. Έχει τον τρόπο να απαντήσει μέσα από τις πράξεις, λέω γερότησα θα του κάνω αυτό και μετά από λίγο έρχεται η απάντηση. Είτε θα μου ήρθε από τον Βασίλη, είτε θα μου ήρθε από κάποιον άλλο φίλο, αλλά θα αντιστείλει την απάντηση άμεσα σε αυτό που με απασχολεί. Οπότε να επικαλείστε τη γερότησα γιατί η γερότησα είπε να βγατήσουμε, να διπλασιάσουμε τα ζωντανά μας. Είναι σημαντικό να μην προχωρήσουμε στη μείωση και να, να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τις ανάλογες τροφές και εκεί με τη βοήθεια του Θεού θα πάνε όλα καλά. Έτσι ώστε να ζήσουν κάποιοι άνθρωποι για να κερδίσουν χρόνο μετανοίας. Γι' αυτό και μόνο το σκοπό, για όχι για τίποτα άλλο. Αυτά όσο αφορά το σχέλος των γεωπολιτικών και όλων αυτών που έρχονται μαζί με τους σεισμούς. Έχουμε τον Άγιο Γέροντα Βασίλειο Καυσοκαλυβίτη, ο οποίο και πάλι σε μια οπτασία του είδε, το, είδε τον Κύριο να του λέει ότι θα γίνει σεισμός μεγαλύτερος από αυτού που έχετε δει μέχρι τώρα. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα πράγματα. Ο λέει και για τους ιερεί. αυτούς τους ιερείς που θα είναι κουστούμαρισμένοι, θα πηγαίνουν στην εκκλησία, θα βάζουν τα το ράσο και τα άμφια τους θα λειτουργούν και μετά θα φοράνε το κοστούμι τους και θα φεύγουν. Αυτό δεν είναι η ιεροσύνη. Τα λέει ο γέροντας εκεί και ο παππούλης λέει κάτι πολύ σημαντικό για τους ιερείς μας. Για τους ιερείς μας αλλά αυτά λέει τι θα παθαίνουν οι ιερείς, οι ανάξιοι ιερείς μετά τα γεγονότα της πόλης. Είναι μια μαρτυρία που έδωσε στον Κίμωνα και είναι φοβερή μαρτυρία. Στο στήλο Ορθοδοξίας, όχι αυτό το Σάββατο, το παραπάνω Σάββατο, το δεύτερο Σάββατο του Νοεμβρίου, θα δείτε πολλά πράγματα τα οποία λένε γέροντά μα. Αυτά όσο αφορά τα γεωπολιτικά, είπαμε και όσο αφορά τι εξελίξει. Τι γεωπολιτικές εξελίξει και τα περί του Παγκοσμίου Πολέμου που ήδη έρχονται. Πάμε τώρα στα δικά μα, τα κοινωνικά. Όσοι μακούνε, θα πρέπει να κάνουν, οι χριστιανοί θα πρέπει να αντιδράσουμε. Είμαστε όσοι είναι χριστιανοί θα πρέπει από τη στιγμή, όσοι ακούστε τις εκπομπές, διαγράψτε το κανάλι του Α. Είναι πολύ εύκολο. Πατάτε διαγραφή από τα κανάλια και διαγράφετε. Το κανάλι του Α τι έκανε. Εμπέζει, κοροϊδεύει. Ηρωνεύεται την Ορθόδοξη Πίστη και τα λείψανε των Αγίων μας. Παρουσίασε μια σειρά, ένα. Πώ το λένε, φόνη, φόνο στον καμπαναριό, φόνη, δεν ξέρω πώ το, το ονόμασαν. Μια γελιοδάστατα, απαράδεκτη σειρά η οποία εμπέζει ουσιαστικά την πίστη μας. Έχουν γίνει πολλές διαμαρτυρίες, έγινε διαμαρτυρία και από, για πρώτη φορά και από κόμμα, Έκανε, έβγαλε ένα δελτίο η Νίκη. Βέβαια για το κόμμα αυτό, για την παράταξη της Νίκης, έχει, να πρέπει να ξέρουμε το εξή. Έχει δοθεί κυβερνητική εντολή από την κυβέρνηση να μην αναφέρει καμιά εφημερίδα, καμιά τηλεόραση, ό,τι αφορά την Νίκη διαγραφή. Delete ό,τι αφορά την νίκη. Γι' αυτό δεν ακούγεται. Ό,τι αφορά λοιπόν τη νίκη, delete. Έβγαλε ένα εννιάλεπτη, μια εννιάλεπτη παρέμβαση ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο καρδιολόγος από τη Θεσσαλονίκη που είναι και βουλευτής στη, στο κίνημα νίκη, το οποία είναι φοβερή. Φοβερή, εμείς θα τη βάλουμε. Θα σας τη βάλω μέσα στην εκπομπή να τη δείτε. Αξίζει. Θα αντιβάλω γιατί μιλάει για τις εκτρώσεις. Προσέξτε τι είπε. Λέει, μιλάμε για το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα και λέμε διάφορα πώς θα το λύσουμε. Καταρχήν το ασφαλιστικό συνδέεται με το δημογραφικό. Το δημο, αν δεν λύσουμε το δημογραφικό δεν λύνεται το ασφαλιστικό. Προσέξτε. Και είπε θα, το, θα σας το βάλω να το δείτε. Είναι 9 λεπτά. Θα το ενσωματώσω μέσα για να το δείτε γιατί αξίζει. Εκεί λοιπόν μιλάει ότι πέρυσι είχαμε επισήμως 350.000 εκτρώσεις. 350.000 Ελληνόπουλα μπήκαν στον Κεάδα. Τα σκότωσαν, έλεγε ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, εκεί που αναπτύσσεται η, η πιο αγαπητική σχέση, στα σπλάχνα της γυναικός. Και είχαμε 75.000 γεννήσεις, προσέξτε, 140.000 θανάτους. Άρα η Ελλάδα συρρυκνώνεται. Πώς θα ζήσει το ασφαλιστικό σύστημα. Είναι αυτό το ερώτημα. Μετά είπε για το μεταναστευτικό. Εάν λέει στην Ελλάδα ζουν Ιταλοί, ουσιαστικά ο χώρος θα λέγεται Ελλάδα, αλλά θα αποτελεί ένα μέρος της Ιταλίας αφού ζουν Ιταλοί. Εάν ζουν Άγγλοι λέει, θα λέγεται Ελλάδα ο χώρος, αλλά στην ουσία θα είναι Αγγλία. Εάν ζουν λέει Γερμανοί, θα λέγεται Ελλάδα, αλλά θα είναι Γερμανία αν ζουν Πακιστανοί λέει που ζουν σήμερα οι περισσότεροι και οι Αυγανοί θα λέγεται Ελλάδα αλλά θα αποτελεί Πακιστάν και Αφγανιστάν. Απολαύστε τον σε αυτό το βίντεο αξίζει για να δείτε ότι δεν βγάζουν τίποτε από αυτά. Και μάλιστα όταν μιλάνε οι βουλευτές της Νίκης όπως ο Νίκος φεύγουν οι περισσότεροι. Θα δείτε έναν Βουλευτή, δεν ξέρω τι είναι, βουλευτή πρέπει να ήταν αυτό. Μόλι άρχισε και μίλαει και έλεγε για τι εκτρώσει, σηκώθηκε έτσι επιδεικτικό και αποχώρησε από την αίθουσα. Για να, γιατί δεν, δεν μπορούν, είναι τα γκαλάκια, όπω έλεγε ο Άγιο Γέροντα, ο, ο, ο Μητροπολίτη Αυγουστίνο Καρδιώτη: Η Βουλή δεν χρειάζεται αγιασμό. Εξορκισμό χρειάζεται. Και έπρεπε και λέει να καλέσουμε τον πατέρα Πορφύριο, τον Άγιο Πορφύριο, να του κάνει εξορκισμό εκεί, γιατί είναι τα, τα γκαλάκια λέει χορεύουν. Και το βλέπουμε αυτό σήμερα με τα παιδιά τη νίκη εκεί, τα οποία τα ηρωνεύονται, τα εμπέζουν και κάνουν χιλιαδιό. Όχι μόνο αυτά τα ηρωνεύονται και τα εμπέζουν. Όλα τα, ό, όλους τους βουλευτές εκεί και τους πιέζουν τους πιέζουν με κάθε τρόπο ένας τρόπος για παράδειγμα ενώ η κυβέρνηση εγώ θα τα λέω όσο μπορώ θα τα λέω έδωσε 6,8 εκατομμύρια στα κανάλια, τα ακούσατε χριστιανοί, 6,8 εκατομμύρια στους μεγαλοκαρχαρίες των καναλιών. Ποιοι τα έχουν τα κανάλια, Μαρινάκης, Βαρδίνο, Γιάννης, όλοι πλούσιοι, όλοι πλούσιοι. Τους χάρισε λοιπόν η κυβέρνηση 6,8 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, σε δάνεια που είχανε, οι δάνεια χρωστούσανε στον ΕΔΟΕΑΠ και στα τα ταμεία, τους τα χάρισε αυτά. Τα έδωσε η κυβέρνηση δηλαδή, αντί για αυτού του τα έσβησε τα δάνεια. Μήπω έσβησε κανένα δικό σα, Χριστιανέ μου και Χριστιανέ μου και δεν το ξέρω. Μήπω ήρθε ο Μητσοτάκη στο σπίτι σα και λέει, Εσύ πλημμύρισε το σπίτι σου στη Θεσσαλία. Δεν έχει που έχει. Έχει και ένα δάνειο όμω. Γιατί πήρε ένα δάνειο για να το φτιάξει. Και στο χάλασε γιατί έγιναν πλημμύρε. Εγώ στο χαρίζω το δάνειο. Ακούσατε τίποτε τέτοιο. Όχι, ούτε θα τα ακούσετε. Όμω το μαρινάκι έδωσε ένα εκατομμύριο. Του το σβησε. Και στον Αντένα το ίδιο, στον Κυριακού. Πάπια εκεί το σβήσε. Και στα, στα άλλα κανάλια. Στο Μακεδονία, πάλι και του Αντένα είναι του Κυριακού. Και σε όλα τα κανάλια του τα σβήσε. Γιατί, για να έχει τη στήριξη των καναλιών. Των καναλιών που είναι σε πανε, πανελίνια εμβέλεια. Θέλει να έχει τη στήριξη. Και μάλιστα να του επιβάλει και αυτά που θέλει. Είχαμε και παλιά τη λίστα πέτσα, είχαμε και αυτά. Του δίνει. Του μπουκώνει. Και όσο μπουκώνει, το άλλο δεν μπορεί να μιλήσει. Άρα λοιπόν, από τη μια δίνει στα κανάλια και από την άλλη τι λέει στη Νίκη και στα άλλα μικρά κόμματα. Λέει δεν μπορώ να σας δώσω τις επιδοτήσεις, προσέξτε, γιατί λέει δίνω αποζημιώσεις στη Θεσσαλία. Γιατί δεν τους δίνει τις επιδοτήσεις που είναι σαν κόμματα, επειδή μπήκαν στη Βουλή και όταν πάρει κάποιο παίρνουν κάποια χρηματικά ποσά για να μπορέσουν να λειτουργήσουν δημοκρατικά. Λοιπόν, δεν τους τα δίνει αυτά και τους είπε θα τους τα δώσει την άνοιξη και μάλιστα τους έβαλε σε δίλημα. Μη τυχόν λέει και το πείτε έξω στον κόσμο γιατί θα βγω και εγώ και θα πω ότι εγώ δίνω τις... Πώς να πάρετε εσείς τώρα τις, κρηματοδοτήσει, αφού δίνω τις αποζημιώσεις στη Θεσσαλία, σε αυτούς που επλήγησαν. Αλλά τα κόμματα θα παίρνουν πολύ λιγότερα από ό,τι από έδωσε για να διαγράψει τα χρέη των καναλιών. Κοροϊδεύουν δηλαδή. Και πότε θέλουν να δώσουν τα χρήματα στα, Αυτά, θέλουν να τα δώσουν ένα μήνα πριν από τις ευρωεκλογέ για να μην μπορούν να προγραμματιστούν, να μην μπορούν να ενταχθούν ή να τα οδηγήσουν στο δανεισμό, να τα οδηγήσουν εξ ανάγκη στις τράπεζες. Να πάρετε δάνεια από τις τράπεζες γιατί, γιατί, εκεί θα υπάρχει και ο τόκος, θα υπάρχει και ο έλεγχος. Ότι για να σου βγάλω το δάνειο θα πρέπει να κάνεις αυτή την υπόκυψη και να πεις αυτή την οσφιοκαψία, αλλιώς η τράπεζα δεν βγάζει το δάνειο. Και οι τράπεζε τι είναι, ελέγχονται από τα κυβερνητικά κλιμάκια. Και μην το πείτε ότι δεν ελέγχονται. Εδώ του χάρισαν τώρα μέσα από τα κόκκινα δάνεια. Σου λέει, πρόσεξε. Ένα δάνειο για παράδειγμα 100.000 ευρώ που είχε πάρει μια οικογένεια για το σπίτι και έμεινε εξαιτία των κυβερνήσεων, των μνημονιακών και των άλλων. Έμεινε άνεργη αυτή η οικογένεια. Δούλευε και η γυναίκα και ο άνδρα και έμειναν χωρί δουλειά. Αυτοί είχαν υπολογίσει να το ξοφλούν. Το εξυπηρετούσαν το δάνειο. Ξαφνικά όμω έγινε κόκκινο το δάνειο. Δεν έρχεται η κυβέρνηση να του πει, παιδιά, επειδή δεν έχετε δουλειά, εσεί, ελάτε εδώ. Θα μπω εγώ ω διαπραγματευτή και θα πω, δεν θα το δώσουμε το δάνειο στα ξένα funds, τα οποία δεν ξέρω αν είναι ξένα ή είναι επιχώρια που έχουν έδρα στο Μεξικό ή στη Γερμανία ή σε άλλε χώρε εξωτικέ. Γιατί λέει, ντουβάλιο, Μέξικο λέει, που έχει έδρα το Μεξικό και η, βάση της, η ευρωπαϊκή βάση τη είναι στην Ιρλανδία. Πια σταυγό και κούρευτο, λέμε στο χωριό μα. Λοιπόν, δεν πάει να πει στο Βασίλη εδώ που ακούει, για παράδειγμα, έλα εδώ Βασίλη, είχε 120.000 δάνειο. Εγώ αυτό το δάνειο το πούλησα σε ένα, στο do value και πήρα από την do value 5.000. Μπορείς να μου δώσει 5.000 και να στο σβήσω. Όχι, δεν πήγανε στο Βασίλη. Το δώσανε 5.000 και λέω ακριβά 5.000. Μπορεί να το δώσανε και ένα χιλιάρικο. Το δώσανε σε αυτή την εταιρεία για να πιέζει το Βασίλη να τα πάρει. Προσέξτε, η τράπεζα πούλησε το δάνειο των 120.000 που ήταν κόκκινο, το έδωσε σε μια εταιρεία μεξικάνικη με 1000 ευρώ, παίρνοντα από τη μεξικάνικη εταιρεία 1000 ευρώ και τη χάρη Έχουμε αυτόν τον το φοβερό, αυτόν πώ τον λέγανε. Μωρά, αυτόν τον πολιτευτή τη Νέα Δημοκρατία, όχι πολιτευτή, βουλευτή που ήταν εκεί από τα, τη Μακεδονία, ο οποίο είχε το γιο του στην τράπεζα πυραιό και κανόνισε ο γιο του και πήρε ο πατέρα ο βουλευτής, η εταιρεία του πατέρα, πήρε δάνειο 4 εκατομμύρια και με τα 4 εκατομμύρια, τι λέτε, πω, τι αγόρασε κόκκινα δάνεια 60, 60 εκατομμύρια. <σκυρίζει> τι λέτε ρε παιδιά. Η τράπεζα έδωσε δάνειο στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, 4 εκατομμύρια δάνειο, χωρίς, δεν ξέρω τι εγγύησης έβαλε, Τους έδω, του έδωσε λοιπόν δάνειο και του έδωσε ταυτόχρονα τη δυνατότητα να αγοράσει με αυτό το δάνειο, δηλαδή του έδωσε 4 εκατομμύρια και τα πήρε πίσω. Και μαζί του λέει, εγώ θα πάρω τα 4 εκατομμύρια που σου δάνεισα και πάρε εσύ τα 60 εκατομμύρια, τα κόκκινα και βγάλε άκρη. Και αρχίσαν οι πιέσεις. Από τα 60 εκατομμύρια, με πίεση, πίεση, πληστηριασμοί και τέτοια, σίγουρα η περιουσία αυτού του βουλευτή, αν δεν πήρε τα 60 εκατομμύρια, θα πήρε τα 50 εκατομμύρια. Είπατε τίποτε χριστιανοί και χριστιανές. Υπάρχει δικαιοσύνη ή δικτατορία έχουμε. Γιατί η κυβέρνηση δεν πάει στον Έλληνα πολίτη που το μεροκαματιάρι που έχασε τη δουλειά του και να τον έχει με επιδόματα και με συσί... επιδόματα συσιτίων. Του λέει πάρε αυτό το επίδομα να περάσει το μήνα σου, πάρε 150 ευρώ να πας να ψωνίσεις στο σούπερ μάρκετ και μη ζητάς τα άλλα. Τώρα γιατί δεν πειράζει, θα στο κόψουμε το ρεύμα, έτσι κι αλλιώς τα κρυβαίνουμε. Α, α, τώρα είπα για τη ΔΕΗ. Άλλο πράγμα με τη ΔΕΗ. Τι γίνεται ρε παιδιά. Θα τρελαθούμε. Αγοράζουν την κιλοβατόρα από αυτούς που τις εταιρείε εκεί από τα πάρκα, τα φωτοβολταϊκά πάρκα με τρία λεπτά. Ναι, ακούσατε καλά. Τρία και τέσσερα λεπτά είναι λέει στον ανταγωνισμό η κιλοβατόρα. Άντε να πάει μέχρι πέντε σε κάποια, που είναι μέσα σε κάποιες συμφωνίες και πόσο την φτάνουν την κιλοβατόρα. Χριστιανοί, κοιτάξτε πώ μα κλέβουν. Η κιλοβατόρα την αγοράζουν 5 λεπτά οι μεγιστάνε που έχουν στήσει το, όλο το energy του Βαρδινογιάννη. Οι άλλοι του Μελισανίδη, οι άλλοι στα ελληνικά πετρέλαια. Business! Ρουφούν το μεδούλι του Έλληνα και δεν το έχουμε καταλάβει. Και τι κάνουν, η κιλοβατόρα από 3 λεπτά έρχεται σε εμά 15 λεπτά. Είπατε τίποτε. Αυτό δεν είναι σχροκέρδια Και έρχεται δίθεν η κυβέρνηση, προσέξτε, για να εξυπηρετήσει όλους αυτούς, γιατί ο Μητσοτάκης έχει συγγενείς, η οποία είναι πίσω από τη, τα αιωλικά πάρκα. Τα γράφανε, έχει συγγένειες, κουμπαριές. Ξέρεις, άμα δεν έχεις κουμπάρο σήμερα, Βασί, δεν, δεν κάνει τίποτα. Να βγάλει κουμπάρο, θυμάσαι με τον κουμπάρο αυτό του Λαρισαίου που έφτιαξε κάτι μάσκες που έμπαινε ολόκληρο μέσα τότε στην πανδημία τέτοιους τέτοιου κουμπάρου, άμα έχει, πετυχαίνει πολλά στη ζωή σου. Λοιπόν, και βλέπει ότι φτιάχνουν και τα ρουφάνα από τον Έλληνα, τον έχουν μίζερο εκεί κάτω. Όπω έλεγε ο ένα παλιό υπουργό και αντιπρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, αυτοί λέει είναι ε, δεύτερης δεύτερη άνθρωποι. Εμεί είμαστε πρώτη κατηγορία, ξεχωρίζουμε. Δηλαδή, γιατί να φας, γιατί να μην πάρουν, για παράδειγμα, Λέω εγώ. Εγώ είμαι χαζούλη. Πάρτε το έτσι. Γιατί να μην αναλάβουν οι Δήμοι να πει ο Δήμος, ξέρω εγώ, Νέας Μύρνης, που είναι και φίλος μου εκεί ο Δήμαρχος που βγήκε, είμαστε μαζί, μεγαλώσαμε, να πει ότι ελάτε εδώ ρε παιδιά, έχω 100.000 κόσμου. Οι 100.000 κόσμου στη Νέα Σμύρνη καταναλώνουν 2 γιγαμπάιτ, 2 γιγαβάτ, ξέρω εγώ, την ημέρα. Δεν ξέρω πόσο είναι, λέω, τυχαία. Αυτά μπορώ να τα φτιάξω σαν Δήμος, να κάνω μια επένδυση και να παρέχω εγώ το ρεύμα σε μισή τιμή, να το δίνω το ρεύμα τρία λεπτά, τέσσερα, γιατί είμαι Δήμος. Θα το δίνω εγώ με τρία-τέσσερα λεπτά, θα το παρέχω στο, στους Δημότες το ρεύμα που θα παράγω από αιωλικό πάρκο που ο Δήμος θα φτιάξει. Προσέξτε, όχι ο Βαρδινογιάννης, ούτε ο Αλαφούζος, ούτε ο Μαρινάκης. Ο Δήμος θα φτιάξει. Θα το παρέχω λοιπόν τρία λεπτά όσο, να, για, όσο κρατάνε για τη συντήρηση του πάρκου και όλα αυτά. Ξέρω, και έτσι θα μειωθεί. Μα όταν δίνεται λοιπόν αυτή η ενέργεια από κάθε Δήμο θα βγουν αυτοί οι μεσάζοντες οι οποίοι τρώνε και ταΐζουν κιόλα. Πάνε τσάντε. Τώρα δεν ξέρω πώς θα πηγαίνουν με τα μετρητά που βάζει μέτρο με το μετρητά θα τα παίρνουν στο εξωτερικό. Έχουμε εκεί... Έχουμε κάτι νησιά περίεργα. Ο τράγκα τα ήξερε αυτά, παιδιά. Μακαρίτσι ο, ο τράγκα είχε όλα τα νησιά, τα είχε έτσι μπροστά στο χάρτη. Και ήξερε ποιοι είναι η παράδειση. Και έλεγε Σε αυτό θα φτιάξω εταιρεία, Σε αυτό. Και όχι μόνο ο τράγκα. Ήταν φίλο μου ο Γιώργο και ήξερε πώ λειτουργούσε. Όλοι τα κάνανε αυτά. Και μη σα κοροϊδεύουν. Θα καταργήσουν εδώ τα μετρητά για να πάνε στο ψηφιακό χρήμα και θα πατάξουν δίθεν τη, φορο, τη φοροδιαφυγή. Αυτοί φοροδιαφεύγουν. Είναι σχροκέρδη, Σχροκέρδια κάνουν. Όταν παίρνουν τρία λεπτά στον ανταγωνισμό, που πουλούν την, 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 το κιλοβατόρα και στη χρεώνουν 15, είναι πέντε φορέ πάνω πέντε φορές πάνω. Σου βάζουν και για τη ΔΕΔΙΕ, σου βάζουν μετά και τους Δήμους. Δεν ελέγχονται αυτοί. Ο λογαριασμός της ΔΕΗ δεν ελέγχεται. Ένα ευρώ να σου βάλει πάνω σε ένα εκατομμύριο λογαριασμού είναι ένα εκατομμύριο κέρδο. Μπορεί εσύ, χριστιανέ μου και χριστιανοί μου, να έχει εμπιστοσύνη σε αυτέ τι εταιρείε. Ένα ευρώ σε κάθε, κάθε, τέτοια εταιρεία να σου βάλει πάνω. Ένα ευρώ. Δεν ξέρω πώ τι λένε, είναι καμιά δεκαπενταριά. Ένα ευρώ λοιπόν να σου βάλει η εταιρεία πάνω δεν θα το ή θα μου πεις θα ελέγξω πόσα είναι το ποσοστό του Δήμου και όσα είναι αυτά. Όχι. Πάνε όμως σε κάποιο σούπερ μάρκετ και σου λέει στο σούπερ μάρκετ έλεγες είχες ξέρω εγώ 0.75 στο ράφι και ήταν 0.76 το ταμείο. Γιατί δεν τα άλλαξε ο ταμεία. Φάει ένα χιλιάρικο πρόστιμο. Εκεί που υπάρχει εσχροκέρδια δεν τολμάει όμω η κυβέρνηση να βάλει το, μαχαίρι, αφού από αυτού βγαίνει. Αυτοί τι χρηματοδοτούν. Τα μεγάλα κόμματα, τα λεγόμενα μεγάλα κόμματα από εκεί χρηματοδοτούνται. Από τις επαφές που έχουν. Και μην μου πούνε ότι δεν έχουν. Έχουν πολλές επαφές. Έχουν παρακλάδια. Βλέπεις έχουν διαφ... με τις διαφημίσεις, με το ένα με το άλλο. Είναι Κλείνονται business. Μεγάλες business. Τώρα λέει θα φτιάξει αεολικά πάρκα στην Εύβοια. Θα φτιάξει αεολικά, στη... στη θάλασσα θα τα στήσει τα αεολικά πάρκα. Γιατί έχουμε λέει το 50% της παραγωγής. Το έχουμε από τα από τα φωτοβολταϊκά πάντα και από τις αναμογεννήτριες. Γιατί δεν παίρνει η αναμογεννήτρια μου έλεγε ένας, έχει κέρδους ένα εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Ένα εκατομμύριο. Στοιχίζει ένα 200 έχει πάει τώρα. Με ένα πεντακόσια. Εκεί μου είπαν αυτοί που γνωρίζουν. Δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο κάνουν απόσβεση. Να μην κάνουν σε ένα χρόνο να κάνουν σε ενάμιση. Έχει. Άμα έχεις λοιπόν απόσβεση και παίρνουν και δάνεια αυτή μεγάλα με τα δάνεια στον, στον, καημένο τον Έλληνα το δίνουμε 5% και 6% άμα πάει τώρα ο φίλος μου Βασίλης και πάρει δάνειο θα πας Βασίλη θα σου το δώσουμε 5% 4% και 5% λοιπόν. ναι ξέρεις πόσο δάνεια παίρνουν αυτοί μου το έλεγε ένα και δεν το καταλάβαινε με 2% 2% παίρνουν. Έχουν βρει πόρου και παίρνουν 2% για να κάνουν business. Καταλάβατε τι γίνεται. Μα κοροϊδεύουν. Τώρα θέλουν να πουλήσουν. Ευτυχώ πάτησε πόδι το στέ και δεν πήραν το νερό. Και το νερό θέλουν να το ιδιωτικοποιήσουν. Να το πάρουν, θέλουν όλα να τα κάνουν εκεί για να μπορέσουν. Έλα, θα έλεγε, ξέρω εγώ, έλα εδώ πάρε αυτά. Έλα εδώ, κοιτάδε εφοπλιστά. Πάρε το νερό για τη Αθήνα και θα παίρνει. Εγώ θα σου το δώσω τέτοιο. κάνε και μια αύξηση 50%. Και από τα 50% δώσουν τα 20%. Έτσι κλείνονται οι δουλειέ. Και εκεί δεν υπάρχουν φοροδιαφυγές, πώ θα μου τα δίνει. Α, θα βρούμε τρόπο. Υπάρχουν οι, φορολογικοί παράδεισοι που πάνε εκεί, ξέρεις, δεν φαίνονται. Χάνονται τα ίχνη, περνάνε από πελάγι ταξιδεύουν, ταξιδεύουν σε θάλασσες φορτία ολόκληρα. Και πάνε εκεί. Ή πάνε, γίνονται χρυσάφι. Ή κάποιο πολιτικό παλιά του Πασόκ, για να μην τον πιάσουν που είχε μίζε, πολλέ, τι έκανε, αγόραζε πίνακε. Μεγάλη αξία πίνακε. Οπότε δεν μπορούσαν οι, Φοροτέτοιχοι να εκτιμήσουν τον πίνακα. Πήγαινε και έβλεπε ένα πίνακα, σου λέει πόσο έχει αυτό. Ένα πίνακα είναι. Έπρεπε να είναι άνθρωποι τη τέχνη να το εκτιμήσουν. Και είχε πολλά εκατομμύρια, ευρώ εκατομμύρια, σε πίνακε. Αυτό είχε πάρει και. Είχε, είχε αγοράσει ολόκληρο τον το ΟΤΕ σε άλλα κράτη. Ξέρω, εκεί στον Κάφκασο κάπου. Έκανε επενδύσει με του πίνακε. Και εδώ ήταν, δεν τον έπιανε με τίποτα. Υπάρχουν τρόποι, έχουν βρει αυτοί οι μεγιστάνες για να τρώνε τα λεφτά του του καημένου του Έλληνα, του μεροκαματιάρη και δεν ξυπνάει ο Έλληνα. Ξέρετε, το άδικο δεν το θέλει ο Θεός και αυτό ζει από αυτού και τους πιστεύει ο καημένος γιατί έχασε την πίστη του στο Θεό και έχει αναδείξει Θεό τον Μητσοτάκη, Θεό τον τάδε ποδοσφαιριστή, Θεό τον άλλον. Ρε έχουμε τον Χριστό μας. Αλλά θα μου πείτε, εδώ έχουν πέσει την άλλη παγίδα, έχουν πέσει το άλλο, πώς το λένε, το Halloween, πώς το... έχει γιορτή και ο διάβολος. Και έχουν πάει και γιορτάζουν και οι Έλληνε στο διάβολο. Ντύνονται, λέει κάτι παρδαλά. Είδα μία σήμερα κάτω εδώ, δεν ξέρω αν τώρα είναι, γιορτάζουν στα τέτοια, αλλά είδα μία σήμερα που δούλευε απέναντι εκεί στην εταιρεία από το γραφείο και είχε δύο κέρατα. Βασίλει πάνω. <Και> είχε βάλει δύο και σαν βόηδη. Μια γυναίκα φορούσε, ξέρω εγώ, και είχε δύο κέρατα πάνω και δεν, είχε, δεν τερπόταν που προχωρούσε με τα κέρατα. Λέω τι κατσίκα είναι. Συγγνώμη, πήγα να τη πω: Μήπω θε να είσαι κατσίκα και κυκλοφορήσει με τα κέρατα. Και αυτοί καμάρωνε κιόλα. Πήγαινε, καμαρωτή, καμαρωτή. Δύο κέρατα, ακούτε. Έχουμε λέει το Halloween. Έχει τρελαθεί ο κόσμο. Δίνονται μάγισσε, βάζουν μακαρόνια, λέει Halloween, προσφορά, λέει κοκακόλε. Άλλο ποτό, μεγάλο ποτό. Για την τουαλέτα σα. Κοκακόλα είναι ό,τι πιο καλύτερο για την καθαρισμό τη τουαλέτα σα. Φεύγει το πουρί άμεσα. Και άμα το πίνετε, θα φύγει και το αντεράκι σας άμεσα. Θα φύγει, θα καθαρίσει όλο, θα τα πετάξει όλα από εκεί και τα λέμε να πως έρχονται οι καρκίνοι, να πως έρχονται οι στυρώσεις στις γυναίκες και δεν ψάχνονται. Έχουν πολλά πράγματα να καλύψει αυτή η οι... ο διάβολος. Βιάζεται. Βιάζεται γιατί βλέπει ότι έρχεται ο Κύριος. Έρχεται, επεμβαίνει ο Χριστός μας. Αγαπάει το πλάσμα του και επεμβαίνει. Και γι' αυτό χρειάζεται μετάνοια από μας χρειάζεται μετάνοια και όχι να κάνουμε παρανομίες. Και μάλιστα στεναχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί βλέπω και τη θρησκευτική μας ηγεσία να πέφτει σε αυτό το, το, το επίπεδο της εκοσμίκευσης. Είτε πιεζόμενη είτε εκβιαζόμενη δεν ξέρω. Είδα για παράδειγμα παρακολουθούσα και σας είπα θα το έχουμε, θα το βγάλω και στην εφημερίδα γιατί μάθαμε έτσι κάποιες λεπτομέρειες, καυτές με λεπτομέρειες, για τις τελευταίες εκλογές της ιεραρχίας. Κοιτάξτε, ο Πάγιατ όταν ήταν στην Ουκρανία έκανε ένα λάθος, το οποίο λάθος δεν θέλει να κάνει στην Ελλάδα. Τι έκανε, εκεί αυτή που ήταν κοντά η εκκλησία στη Ρωσία δεν το έδωσε τόσο σημασία. Έφτιαξε βέβαια αυτό το ψευτοαυτοκέφαλο εκεί με τους απατεώνες εκεί τους, τον συρφετό των απαταιώνων, των αχυροτόνητων, εγώ απαταιώνες τους λέω, γιατί κοροϊδεύουν, ε, έφτιαξε αυτό λοιπόν το συρφετό των απαταιώνων, εκεί και έδωσε, πίεσε και εκβίασε το φανάρι, τα γράφουμε, άλλα υποσχόταν ο Πατριάρχης στον κύριλο των Μόσχας και άλλα έκανε στο τέλος. Πιέστηκε ο Πατριάρχης, του βάλαν το μαχαίρι στο λαιμό και εκεί έδωσε το αυτοκέφαλο για να τιμωρήσει και τους Ρώσους που δεν κατέβηκαν στο κολυμπάρι. Έτσι μου είπε μια πηγή. Αμα όμως λειτουργεί έτσι, θα έχει πέλεκη από τον ίδιο το Θεό, ο κύριος Βαλθολομέος. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν το λάθος ο Πάιατ δεν ήθελε να το κάνει στην Ελλάδα. Τι υπήρχε στην Ελλάδα. Υπήρχε λοιπόν στην Ελλάδα μια αιστεία φιλορωσική, έτσι έλεγε ο Πάιατ. Θυμόσαστε τότε που κατηγόρησαν τον Βερίας. Υπήρχαν λείψανα που πηγαίναν από τη Βόρεια Ελλάδα, τον Άγιο Δημήτριο που πήγαινε ο από τον Άγιο Σπυρίδων ο Κερκύρας, αλλά και από το Άγιο Όρο, από το Βατοπέδι που πήγαιναν προς... κι άλλα, που άλλα. Και από, την... από τη Μονή Αγίου Παύλου που πήγε ο Γέροντα Παρθένιο στη Ρωσία. Γιατί είμαστε χριστιανοί. Είμαστε αδέλφιαν Χριστό. Έχουμε την ίδια πίστη. Και πήγαιναν λοιπόν οι ιερά λείψανα. Αυτό δημιούργησε μια αγάπη του Έλληνα προς τη Ρωσία. Είμαστε ομόδοξοι λαοί. Έχουμε δηλαδή την ίδια πίστη. Αυτό πρέπει να σταματήσει, λέει ο Πάιατ. Πώ θα σταμάταγε, Καλλιεργόταν λοιπόν από του παλιού, από του Μακεδόνες Ιεράρχε που είχαν πυγμή μέσα του και είχαν μεγαλώσει με τα ιδανικά τη Μακεδονία μα, με τα ιδανικά του μεγάλου Αλεξάνδρου. Και έλεγαν ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Αυτό έπρεπε να σταματήσει. Τι έκαναν λοιπόν, Έπρεπε αυτέ τι πνευματικέ αιστείε, τι ανεξέλεγκτε έπρεπε να τη σταματήσουν πάση θυσία. Αποφασίστηκε λοιπόν στη Βόρεια Ελλάδα να μην γίνονται αρχιερείς κατά το πλήστον από τη Βόρεια Ελλάδα, να γίνονται ελεγχόμενοι μέσα σε εισαγωγικά ιερείς που δεν έχουν μεγαλώσει με αυτό το, την αγάπη προς τη μακεδονική γη. Δεν είναι οι Μακεδόνες να του πονούν. Και φέραν λοιπόν από την Νότια Ελλάδα στη Βόρεια Ελλάδα. Μετά πιέστηκαν οι δύο μεγάλοι αρχιερείς γέροντες, ήρθαν και τρίτους, ο Παραμυθίας, αλλά εκεί δεν τους ενδιέφερε τόσο πολύ. το, το κάνανε έτσι για ξεκάρφωμα, ποιες τους ήθελαν να καθαρίσουν την αιστεία του, της Φλόρινας. Εκεί είχε μια, δημιουργήσει μια φοβερή βάση, πνευματική βάση, ο Άγιος Μητροπολίτης, ο Αυγουστίνος ο Καδιώτης. Αυτό λοιπόν πάση θυσία έπρεπε να του σταματήσουν, να αλλάξει πήγαν λοιπόν έναν βέρο οικουμενιστή που έχει εντρυφήσει σε έναν μεγάλο από τους μεγαλύτερους οικουμενιστές μητροπολίτες του Αλεξάνδρου με όλα αυτά που έχει πει για το Κοράνι, για το Ευαγγέλιο, για τους γάμους, τους μικτούς γάμους και όχι μόνο. Πήρε και μετά τον είχε επισκεφτεί και ο, ο, ο το Μητροπολίτη, είχε, τον είχε επισκεφτεί και ο αρχηγός της ΣΥΑ. Προσέξτε χριστιανοί μου, επισκέφτηκε Έλληνα ιεράρχη ο αρχηγός της Σία. όχι για να παίξουν σκουμπάρες να παίξουν εκεί δεν ξέρω τι θα παίζανε ο αρχηγός της πήγε και κάτι του είπε κάτι του μετέφερε κάτι του υποσχέθηκε δεν ξέρω τι έκανε και μετά βλέπουμε να ακολουθεί παρέτηση του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης του Ανθήμου ξέρουμε ότι είχε προβλήματα εντάξει είχε αν ε, ταλαιπωρείται από μια μερική άνοια, είχε προβλήματα. Αλλά ξέρουμε ότι ήταν στην ηλικία του Ιερονίμου. Πώς εκείνος ήταν γέρος, γιατί δεν δημιουργήθηκε η Ιατρική Επιτροπή όπως προβλέπεται από τους κανόνες και πήγε δήθεν μια επιτροπή, ο Χίου λέει πήγε, ο Αλεξανδρουπόλεος και δεν ξέρω και ποιος άλλος ήταν. Κάλλος ένας, ο Δημήτριάδος, αν δεν κάνω λάθος και πήγε λέει να του ζητήσουν την παρέτηση. Τι λέτε βρε, πού είναι ο σεβασμός. Δεν ποιμένεται η Θεσσαλονίκη. Οι ιερείς δεν, δεν διαπίμαναν να είχαν ξεφύγει τελείω και υπάρχει διαπίμανση στις Μητροπόλεις στις υπόλοιπε. Πήγαν λοιπόν, του πήραν την παρέτηση. Το πώς το πήρανε, πι, πιθανόν λέγεται, δεν ξέρω, εγώ δεν το επικροτώ, αλλά λέγεται ότι εκεί υπήρχε αντάλλαγμα για την εκλογή του Ειρηναίου, του πρωτοσύγγελου του, Μητρο, του, Μητροπολίτη Ανθήμου σε εκκλησιαστική επαρχία και ο Φιλόθεος που είναι από τη Χαλκίδα και από τα μέρη μας, ο Αρχιγραμματέας και ο Ρεών, μετέβει πάνω. Πήγε πρέπει, πήρε πρώτα τα... πήγε και επισκέφτηκε πριν εκλεγεί τον Πατριάρχη, τον Οικουμενικό, συζητήσανε, γιατί εκεί υπάρχει και ηλογία. Ξέρετε την λογία, δεν ξέρετε, στο Πατριαρχικό Τόμο του 1928 αποφασίστηκε οι λεγόμενες Μητροπόλεις των νέων χωρών, δηλαδή των χωρών που απελευθερώθηκαν με τους μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, να δίνουν μια λογία οικονομική κατά το πλήστον. Βέβαια ο αείμνηστος Μητροπολίτης Ιχνώνος Σπυρίδωνας επειδή δεν είχε χρήματα η Μητρόπολη ήταν φτωχή, ζήτησε από το πνευματικό του πατέρα, το Χρυσόστομο, του Μεσσηνία, λάδι. Του στείλε λοιπόν λάδι και έστειλε λάδι στο φανάρι, να ανάβουν λέει τα καντήλια. Και τον κορόιδευαν εκεί οι φαναριώτε. Γιατί οι φαναριώτε θέλανε. Άρα κανονίστηκε λοιπόν Βασίλη αυτό το ψηλό. Τι ψηλό δηλαδή, χοντρό μιλάμε για πολύ χρήμα. Πρώτα η λογία και μετά έγινε η εκλογή. Εκεί είχε ενδιαφερθεί για τη Θεσσαλονίκη για μετάθεση και ο Έπαιρνε λοιπόν Μητροπολίτη και του παρακαλούσε να τον ψηφίσουν για τα δύο τρίτα να βγει με. Η Μητρόπολη ποτέ δεν είχε βγει με διαεκλογή, πάντα γινόταν με μετάθεση. Δηλαδή πήγαινε εμπειρότατο Μητροπολίτη γιατί ήταν η συμβασιλεύουσα. Ήταν η... μετά την Αθήνα η Θεσσαλονίκη. Και έπρεπε να είναι κάποιο έμπειρο Μητροπολίτη στα διοικητικά, να είναι έμπειρο σε όλα και να έχει ουσιαστικά και το κύρος μιας παρουσίας αλλά δεν, δεν έγινε παρά το γεγονός ότι έκανε την προσπάθειά του τορπιλίστηκε η προσπάθεια από τον πρώην φίλο του και αυτόν που ψήφιζε ανέκαθεν οβερία στον Ιερόνυμο τορπιλίστηκε από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο γιατί είχε ήδη κανονιστεί με ποιου δεν ξέρουμε στα παρασκήνια είχε κανονιστεί η εκλογή του Φιλόθεου θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Μετά δεν ξέρουμε τι έγινε. Προσπαθούμε να βρούμε τον δίθεν παρετηθέντα Μητροπολίτη Θεόκλητο και δεν τον βρίσκουμε. Γιατί ακούστηκε και λέγεται ότι η Μητροπολίτη δεν παρετήθηκε ποτέ. Και είπε μάλιστα ότι αν θα παρετηθώ θα στείλω εγώ προσωπικά την επιστολή, θα την πάω εγώ στη Σύνοδο. Άρα λοιπόν πώς παρετήθηκε. Πήγε λέει το άλλο το παιδί εκεί το οικουμενιστής εκεί που δεν ξέρω πώς εξελίχθηκε. Έτσι σε κοντά στο τον Αυγουστίνο, στο μεγάλο αυτό ιεράρχη, ήταν πνευματικό παιδί του Αυγουστίνου και δεν ξέρω πώς εξελίχθηκε έτσι αυτός ο άλλα πίστευα γι' αυτόν, ο Καλαμαριάς ο Ιουστίνος. Ξέφυγε πολύ, έχει ξεφύγει πολύ. Πήγε λοιπόν αυτός στον Φλωρίνης να πάρει, στον δίθεν παρετηθέντα Φλωρίνης, να του πάρει την παρέτηση βασίλη. Και δεν ξέρω τι έγινε, πάντως ανακοινώθηκε, ενώ έλεγε ο ο Φλωρίνο δεν θα παρετηθεί. Όταν έφυγε ο Ιωστίνο, είχε λέει την παρέτηση στα χέρια του. Τι έγινε εκεί, Δεν ξέρω. Κάτι έγινε. Πάντω, εγώ ψάχνω τον Θεόκλητο να μου πει Παρετήθηκε. Δεν παρετήθηκε. Βέβαια, τώρα τι να πει, Όταν έχουν όλα τα μέσα ενημέρωση ελεγχόμενα, ακόμη και τα εκκλησιαστικά site, γιατί πέφτουν χρήματα, Ποιο θα πιστέψει τώρα το Μητροπολίτη. Βέβαια, δεν ήταν ο μόνο που δέχτηκε πιέσει. Αυτό που δεν έχει γραφεί πολύ είναι και ότι δέχτηκε πιέσει και ένα άλλο. Ο μόνο νομίζω, μετά ο Βερία και αυτό έχουν απομείνει από του παλιού. Ο Εδέσης, ο Ιωήλ, ένα άγιο ιεράρχη, πραγματικά Άγιος και μάλιστα με δύναμη, πνευματική δύναμη. Ποδέζησε κοντά σε Αγίου και είναι ισχυρή προσωπικότητα στη Σαλονίκη στην Μακεδονία. Έγιναν λοιπόν αφόρητε πιέσει, μέχρι και εκβιασμοί από ό,τι έμαθα έγιναν για να Υποβάλλει την παρέτησή του. Άντεξε όμω. Άντεξε γιατί έχει τον Άγιο Καλλίνικο εκεί και τον προστάτευε. Και όχι μόνο τον Άγιο Καλλίνικο, έχει την Αγία Γερόντισα Γαλακτία που είχε πολύ επαφή και τον στήριξε και τώρα τον κράτησαν. Δεν ξέρω κατά πόσο θα τον κρατήσουν, αλλά γιατί αυτοί είναι αδίστακτοι. Θέλουν να του διώξουν όλου του παλιού που έχουν εμπειρία και τέτοιο και να βάλουν πεδαρέλια. Αμούστακα. Έχουν λίγο μυστάκι βέβαια και γεννάκι, δεν Να μην πούμε και αμούστακα τελείω. Λάθο όρο. Αλλά θέλουν να βάλουν άπειρου. Πεδαρέλια πάνω οι ιεράρχε για να του λένε σίκορε πάνω. Κάποτε μου είπε ο μακαριστό ο Σεραφείμ, δεν θα πω τι. Μου είπε μια φράση. Λέω γιατί του κρατά αυτού μακαριότατα απ' έξω. Νόμιζα ότι είναι κάποιου νεαρού εκεί, εκεί, κάτι παπαδάκια. Μου λέει αυτού, λέει αυτοί όλοι που βλέπει. Όταν λέει του χτυπή σου, δεν θα πω τι ήταν. Απλώ ε. ε, δεν λέω τίποτε. Όταν λέει του χτυπή Βασίλη το χέρι, κάθονται σούζα. Ενώ οι πραγματικοί άντρε που έχουν κότσια, δεν μπαχθε, δεν, καθα, δεν κάθουν τίποτα. Αυτού, μόλι χτυπήσει το χέρι, α, α, κάνουν και τρομάζουν. Κάτι τέτοιο. Ε, κάτι τέτοιο σου λέω. Βάζουν πεδαρέλια λοιπόν με, τον πρώτη, με την πρώτη πίεση να πει ναι, yes, να σηκώσει τα χέρια. Παραδίνομαι με την πρώτη πίεση. Έτσι γίνεται. Στι εκλογέ αυτά γίνονται. Τώρα έφυγε και ο Παραμηθία και ο Παραμηθία δεν κατέβαινε και στη Σύνοδο, δεν πήγαινε, αλλά ο Φλωρίνη κατέβαινε στη Σύνοδο. Δεν ήταν τόσο γέροντα. Γέροντα ήταν, αλλά διαπίμενε κανονικά το, τη Μητρόπολη του. Τώρα τι έγινε, τι συναλλαγέ γίνανε, και βλέπουμε, α πούμε, γίνανε εκλογέ εκεί, φτιάξανε καμιά δεκαπενταριά εκεί αρχιερεί, μαζί με του 13, πω ήταν, μαζί με του επισκόπου κάνανε και καλά παιδιά και κάνανε και καλά παιδιά σε κάποιες μητροπόλεις για να εξασφαλίσουν τη σιωπή των μητροπολιτών, των ιεραρχών. Δηλαδή μέσα στο όλο το συρφετό βγήκανε και κάποιοι καλοί και λέει σας κάνω και εσά, αλλά μην μιλάτε αφού σας έκανα το δικό σας το παιδί επίσκοπο και να σας βοηθάει, βοηθώ επίσκοπο, κλείστε το στοματάκι σας και μιλάτε, μην βλέπετε, κάνετε ότι δεν βλέπετε τα άλλα. Έτσι γίνεται η δουλειά. Πολλέ δουλειέ, έτσι, κοσμικευμένε δουλειέ. Business με καλέ, κάτω παρασκηνιακέ. Έχουν ακούσει, έχουν ακούσει πολλά. Μακάρι να μην είναι έτσι. Αλλά αυτά όλα πληρώνονται. Αυτέ οι παρασκηνιακές συναλλαγέ υπό το μόδιον και μακράν την ευλογία του Αγίου Πνεύματος γιατί πάνε οι επίσκοποι μόλις εκλέγονται λέμε ότι το Άγιο Πνεύμα επενέβη και έδωσε τη δυνατότητα πιο Άγιο Πνεύμα. Με τις συναλλαγές που έχουν τη σφραγίδα της Αμερικανικής Πρεσβείας και του Πάιατ, για ποιο Άγιο Πνεύμα εμπέζεται και όταν βλαστιμείτε το Άγιο Πνεύμα τότε δεν υπάρχει σωτηρία, καταστρέφεται ο άνθρωπος. Λέει ο Κύριος το, το Άγιο Πνεύμα όπως το βλαστήμησε πέθανε κατευθείαν. Θυμόσαστε κάποιον που πήγε να κοροϊδέψει και είπε ότι πούλησε το κτήμα και πήρα αυτά, εδώ δεν είχε πάρα αυτά. Έπεσε νεκρό. Παπ. Διαβάστε λίγο στι πράξει των Αποστόλων. Α, δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει εμπεγμό και δεν ξέρω τι γίνεται. Ο πατήρ Παναγιώτη λέει λοιπόν για του ανάξιου ιερεί και αρχιερεί ότι μετά τα γεγονότα τη πόλη θα παίρνουν φωτιά μπροστά στο θυσιαστήριο. Θα καίγονται ζωντανοί. Το έβλεπε. Θα πείτε. Πατή λέει ο πατήρ Παναγιώτης. Ο παππούλης τα βλέπε και είπε ότι θα, οι ανάξιοι οι ιερείς θα βλέπουν την εκκλησία του ναό 100 μέτρα μακριά και θα φοβούνται, θα σκιάζουν, δεν θα πλησιάζουν. Γιατί θα πάρουν φωτιά. Μα πώς θα παίρνουν φωτιά. Α, εκεί είναι ο παππούλης τα βλέπε. Τα βλέπε ο παππούλης χριστιανή. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή. Προσευχ, προσοχή και προσευχή είναι καιρός μετανοίας δεν θα πάψω να το λέω αφήστε τα πάντα και πιάστε το προποδάρι το Χριστό μας δεν έχουμε χρόνο πλέον δεν ξέρουμε αύριο τι θα μας ξημερώσει μη μένετε στα κεκτημένα μη μένετε στα παλάτια που σας έδωσε ο Θεός μη μένετε στα σπιτάκια σας μη δένεστε με τα, με τα περιουσιακά στοιχεία σήμερα υπάρχει και αύριο ένα σεισμός τα καταρρύπτει όλα και δεν έχετε τίποτα άμα έχετε το Χριστό όμως τα έχετε τα πάντα γιατί ο Χριστός είναι η ζωή, είναι η αλήθεια, είναι το φως και όταν είσαι κοντά στο φως φωτίζεσαι όταν είσαι κοντά στην αλήθεια δεν έχεις κανένα φόβο όταν είσαι κοντά στο Χριστό έχεις την όντως ζωή, την αληθινή ζωή άρα λοιπόν ας αποφασίσουμε να είμαστε να τραβάμε το δρόμο της αγιότητας ποιος είναι αυτός θα μου πείτε μόνο οι, οι παπάδες γίνονται άγιοι τα άκουσα και αυτό προσφάτως που έλεγε κάποιος, παπάδες λέει γίνονται άγιοι όχι, δεν είναι μόνο οι παπάδες ο δρόμος της αγιότητας είναι για τον καθένα από εμά. γυναίκες και άντρες να πάμε μπροστά στην εικόνα του Χριστού και της Παναγιάς και να πούμε εμείς θέλουμε να ακολουθήσουμε το δρόμο της Αγιότητας. Ποιος είναι ο δρόμος της Αγιότητας, ο δρόμος της μετανοίας και πώς φτάνει αυτό το δρόμο, πάμε να καθαρίσουμε. Πώ πα και καθαρίζει το χωραφάκι για να καρποφόρει, να βδοφυτέψει και να βγάλει καλού καρπού, έτσι καθαρίζουμε το χωραφάκι που λέγεται ψυχή. Αυτό το χωραφάκι τη ψυχή καθαρίζεται με αυτόν τον τρόπο. Όταν λοιπόν το καθαρίσουμε, τότε θα παράγουμε γλυκούς καρπούς, καρπούς αγιότητος, καρπούς μετανοίες και θα είμαστε ευτυχείς γιατί θα πορευόμαστε στην πραγματική, στην όντω ζωή, στον παράδεισο. Μην σα φοβίζει τίποτε και τα περιουσιακά να σας πάρουν και τίποτε. Το σώμα λέει ο Χριστός μας, ας του κάνουν ό,τι θέλουν. Την ψυχή σα να μην βλάψουν και η ψυχή ποσόζεται όταν την κρατάει στα χέρια του Χριστός. Τα ακούς Βασίλη, yeah. όταν η ψυχή δεν είναι δική μας, λέει όποιος χάσει την ψυχή ένε και νεμού, μου, θα την κερδίσει. Πώς θα την χάσει, δηλαδή άμα την παραδώσεις το Χριστό, πάει να πει ότι εσύ δεν την έχεις, την έχει ο Χριστός. Την έχασες, αλλά τότε την κερδίζεις, τότε έχεις το κέρδος. Εάν την κρατήσεις μόνος σου, την έβαψες Χριστιανέ μου. Μη φοβόσαστε λοιπόν θα δούμε θαύματα πραγματικά. Θα ζήσουμε, πολλοί κάνουν, μαζεύουν λόγω της απιστίας, είναι, τροφές, να κάνουμε προετοιμασίες, καλές είναι αυτές. Η προετοιμασία της πίστης όμως, μέσω της εξομολόγησης, της ενδυνάμωσης της πίστης, μέσω της τακτικής εξομολόγησης, να πας στον παπά και να μην του πεις μόνο τα μισά, ή να πεις τι έκανε ο Βασίλης ή ο Γρηγόρης ή ο Γιάννης, να πεις τι έκανες εσύ, Πόσες φορές παραβίασα τον νόμο που λέμε για παραφύσιν που έλεγε η γερόντισσα -Γαλακτία». Τα παραφύσιν οδηγούν στην κόλαση. Πόσες φορές τα έκανα. Αρχίσει από εκεί, από τα δύσκολα. Όταν αρχίσεις ανάποδη πυραμίδα να στέγαν. Η είδηση ποια είναι. Αυτό που μας κρατάει κάτω προσκολλημένο στη γη. Αυτό πρέπει να πούμε πρώτα. Σκότωσα. Έχουμε σκοτώσει ανθρώπου. Είμαστε ηθικοί αυτούργοι. Πώ του σκοτώσαμε. Μα πληρώνουμε μέσα των εκτρώσεων. Σκότωσα χθε. Πάτερ, σκότωσα. Είμαι ηθικό αυτούργο. Εκείνη την ώρα δεν τα λε τον παπά, τα λε τον Χριστό. Είμαι ηθικό αυτούργο σε 400.000 φόνου που έγιναν πέρυσι. Γιατί, αν δεν είναι σε 400, είναι 350 νόμιμε. Σε αυτού χρηματοδοτήθηκε χρηματοδοτήθηκαν από το κράτος. Και το κράτος το χρηματοδοτώ και εγώ μέσω της φορολογίας. Άρα είμαι και εγώ έμεσα φωνιάς. Όχι μόνο η γυναίκα. Μου έλεγε ο πατήρ Παναγιώτης όταν θα πας λέει, στο απολογητικό βήμα, τότε λέει πάνω, θα, έχεις, θα είναι και όλα αυτά τα παιδιά που έχουν σκοτωθεί απέναντί σου. Τι θα έχεις να τους πεις. Τίποτε λέω πάτε. Θα ζητήσω συγγνώμη ταπεινά. Τίποτε άλλο. Αυτή τη συγγνώμη λοιπόν να τη ζητήσετε πρώτα στο εξομολογη... Στο... στην εξομολόγηση, στη θεία εξομολόγηση. Να ζητήσετε συγγνώμη για όλου αυτού του φόνου που δεν κάνατε τίποτα. Νομιμοποίησαν οι όλα καλά. Βγήκαν οι αφήσει υπέρ του αγέννητου του παιδιού, όλα καλά. Έβγαινε ο Υπουργό Ανάπτυξη, ξέρω εγώ. Κυβέρνηση που ψηφίσαμε εμεί, άθεη κυβέρνηση, σατανική κυβέρνηση, έβγαζε ό,τι αφορά το Χριστό. Διώκει το Χριστό. Έβαλαν λοιπόν ένα ο σύλλογο αγέννη του παιδιού, υπέρ του αγέννη του παιδιού, έβαλε αφήσει που έλεγε ότι είναι φόνο. Και ξεσηκώθηκαν οι, πώς, οι φεμινίστριε, αυτέ οι κατσίκε, πώς τι λέγανε, οι Έγε. Ξεσηκώθηκαν λέει γιατί λέει τα δικαιώματα τη βρε Βρέσει, δεν καταλαβαίνει το μυαλό σου, δεν δουλεύει ότι αν είχε λειτουργήσει με το ίδιο τρόπο που λειτουργήσει εσύ η μάνα σου δεν θα ήσουν στη ζωή και δεν θα έλεγε αυτές τις κουταμάρες που λες, τις μπουρδες δεν το καταλαβαίνουν όμως νομίζουν ότι κάτι είναι και κάτι κάνουν Πρόοδο λέει, μα ο είναι αυτός να ακούσετε λοιπόν, θα βάλουμε αυτό το βιντεάκι τελειώνοντας, λίγο, 9 λεπτά είναι. Να ακούσετε αυτή την παρέμβαση, είναι ουσιαστική είναι σημαντική γιατί δεν, δεν ακούγεται από αλλού. Δεν θα την παίξει κανένα κανάλι. Μην νομίζετε. Ο Ευαγγελάτο δεν θα την παίξει γιατί σου λέει: Άμα την παίξω, θα χάσω τη δουλειά μου. Και καλύτερα είναι να παίζω με του σκύλου και με τα περιδέρια που βάζουν εκεί. Αν είναι ηλεκτρικό, λέει, Αν κάνει τέτοιο. Ε, είχε μισή ώρα με, με ένα σκύλο εκεί που τον ταλαιπωρούσε ο άνθρωπο που τον έκανε να γαυγίζει, να ορμάει, να φτιάχνει. Λέει: Καλά είναι και τα ζωάκια. Αλλά κάτσε βρε, Ευαγγελάτε χάσαμε όλε τι τέτοιε. Δεν λέγαμε ότι η ανάποδη πυραμίδα πρέπει να αρχίζει ο δημοσιογράφο. Ποιε είναι οι βασικά, οι βασικέ ειδήσει, ο σκύλο, η γάτα. Και αυτά καλά είναι. Αλλά αυτά είναι δευτερεύοντα στον πάτο. Τα πρωτεύοντα γιατί δεν τα βγάζει. Σε έκανε ανάποδα. Βγάζει τα δευτερεύοντα και αφήνει τα πρωτεύοντα για να κοιμίζεται ο κόσμο. Είχε μια ομολογία τη θαύμασα, Ρε Βασίλια, αυτό να πω και θα τελειώσω. Αυτή τη Κύπρια, μια Κύπρια τηλεοπαρουσιάστρια, είπε, ομολόγησε δημοσίω τον Χριστό και είπε κάτι εκεί και αντέδρασε, λέει η κοινότητα, η Κύπρια, η, η ΛΟΑΤΚΙ των Κυπρίων εκεί. Και είπε ένα πράγμα εκεί η Κύπρια, του έβαλε στη θέση του και του είπε, του καρφιπότα, μπαμ, 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 αυτή είναι η γυναίκα, πουμπουλίνα με χαμόγελο, με ευγένεια, τους έβαλε στη θέση και εγώ λέει θα ομολογώ, θα μου πείτε εσείς ποια είναι τα πιστεύω μου. Να το ψάξετε. Να ψάξετε, βάλτε εκεί στο ίντερνετ, αυτά δεν τα βγάζουν, δεν τα παίζουν. Γιατί δεν του συμφέρει. Αφού διώκει το Χριστό, τι θα βάλουν τώρα για το Χριστό, εμείς όμως θα τα παίξουμε. Και βρείτε τα και ακούστε τα. Και δεν χρειάζεται να βάζετε like από κάτω, αυτά είναι το αλλού απλώς να ενδυναμώνετε μέσα από αυτά την πίστη σας, να ομολογείτε Χριστό. Και είπαμε, εξομολόγηση τα λέμε όλα. Έτσι κυρακούλα μου, όχι τα μισά. Με παίρνεις τηλέφωνο και μου λες να στα πω σε σένα, εγώ δεν είμαι πνευματικός. Δεν έχω πετραχίλια, άμα είχα πετραχίλια, να αρχώσω να, να σας εξομολογήσω. Και να σου διάβαζα και την ευχή τη συγχωρετική, δεν είμαι όμως παπάς. Και είναι μυστήριο. Το μυστήριο της εξομολόγησης είναι μέσω ιερέων. Εκεί θα πας. Να βγάλεις τις τοξίνες, να αποτοξινωθείς. Γιατί αυτά όλα μέσα, οι αμαρτίες, έχουν τοξίνες. Και σκάβουν και βλάπτουν το σώμα και αρρωσταίνει το σώμα και μυρίζει. Ο μαρτωλός μυρίζει. Ο Άγιος ευωδιάζει. Καταλάβατε. Αν θέλετε λοιπόν να ευωδιάσετε το δρόμο της αγιότητας, το δρόμο της μετανοίας. Να είστε όλοι καλά, να είστε ευλογημένοι και μη φοβόσαστε τίποτε, ο Χριστός την αγαπά την Ελλάδα και προπαντός ακούει τη Θεομήτωρα, την Παναγιά μας, που αγαπά ιδιαίτερα το ελληνικό έθνος, το οποίο έχει αφιερώσει, τουλάχιστον η προγόνη μας, γιατί εμείς δεν είμαστε άξιοι να τα κρατήσουμε, έχει αφιερώσει παρεκκλήσεις και εκκλησίες σε όλη την Ελλάδα για την Παναγιά μας. Και αυτό το εκτιμάει η Παναγιά, η Θεομήτωρος, ότι έχει ρίξει το μανδύα της, έχει απλώσει όλο το μανδύα αυτό όπω είδε ο Άγιο Ανδρέα και έχει σκεπάσει την Ελλάδα. Και έτσι τα πλήγματα θα είναι λίγα για την Ελλάδα, αλλά θα είναι ικανά να κρατήσουν την πίστη αυτοί που έχουν πίστη σταθερή και να κλονίσουν αυτοί που είναι να κλονιστούν αυτοί που είναι μακράν της Εκκλησίας. Κοντά στην Εκκλησία, εκκλησιασμός, εξομολόγηση, θεία κοινωνία. Τα τρία, με αυτά τα τρία σώζεσαι βαδίζει στο δρόμο της αγιότητας. Αυτόν πρέπει να τραβήξουμε όλοι. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε. Για ποιον χτυπάει καμπάν. Επιμέλεια παραγωγή, Διονύσης Μακρής.